Υπάρχουν δεκάδες εκατοντάδες μύθοι και αλήθειες γύρω από τον καρκίνο του μαστού. Εμείς σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να μάθουμε σχεδόν την αλήθεια. Πώς άραγε οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο πρόβλημα και πόσο ενημερωμένες είναι? Τι θα λέγανε σε μια φίλη τους η οποία μόλις έχει διαγνωστεί από καρκίνο του μαστού? Πάμε να δούμε. Να, γιατί σ' αγαπώ, λοιπόν, η παρουσίαση του βιβλίου σας σήμερα είναι μια βραδιά φροντίδας για γυναίκες οι οποίες έτσι αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα με το μαστό τους, να το πω έτσι. Με το καρκίνο του μαστού. Θέλω να μου πείτε τι έχετε να πείτε σε αυτές τις γυναίκες. Εγώ έχω να πω σε αυτές τις γυναίκες μέσα από το δικό μου βίωμα ότι ο καρκίνος είναι μια ευλογία. Είναι μια ασθένεια η οποία μας αλλάζει, μας μετατρέπει, μας κάνει καλύτερους, μας κάνει να γυρίσουμε πίσω στον εαυτό μας και να τον αγαπήσουμε. Ειλικρινά θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένη και θα πρέπει και οι γυναίκες οι οποίες νοσούν να θεωρούν τον εαυτό τους έτσι, γιατί είναι αλήθεια ότι μέσα από τη δυσκολία γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Πιστεύετε ότι ένα βιβλίο μπορεί να βοηθήσει μια γυναίκα να ξεπεράσει τους φόβους της, την ασθένειά της ακόμη, ψυχολογία, πόσο σημαντική είναι? Το βιβλίο είναι πάντα μια συντροφιά και ιδιαίτερα όταν είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι πλημμυρισμένο από αγάπη, το μόνο το οποίο κάνει είναι να σε κάνει να αγαπήσεις εσένα και να μπεις λίγο βαθιά μέσα στην ψυχή σου, να ανακαλύψεις τη δική σου την αγάπη, αφενός με να αγαπήσεις τον εαυτό σου και αφετέρου να αγαπήσεις και τον άνθρωπο ή τους ανθρώπους που είναι τριγύρω σου. Πιστεύετε, κυρία Τένια, ότι οι γυναίκες είναι ενημερωμένες όσον αφορά στον καρκίνο του μαστού? Φοβούνται τη διάγνωση, φοβούνται αφού διαγνωστούν και μετά τη διαδικασία? Τι πιστεύετε ότι φοβούνται? Όλο είναι ένας φόβος. Αν όμως πούμε ότι η πρόληψη είναι αυτή η οποία σώζει, αυτό είναι εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς οι γυναίκες, και από ό,τι λένε τα σημερινά επιστημονικά ευρήματα, ότι όσο πιο γρήγορα ελέγχουμε το στήθος μας και ελέγχουμε τον εαυτό μας, τόσο πιο γρήγορα πιάνουμε αυτό το καρκινάκι το οποίο υπάρχει μέσα μας και το κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε και όχι ό,τι μας θέλει εκείνο. Αν μία φίλη σας, ένας δικός σας άνθρωπος σας έλεγε σήμερα τώρα ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που θα του λέγατε? Θα της έλεγα να συγκεντρωθεί στον εαυτό της, να μιλήσει με τον εαυτό της, να ακούσει το κορμί της και από εκεί και πέρα με τη βοήθεια του Θεού και της επιστήμης να προχωρήσει αυτά τα βήματα τα οποία είναι σκληρά και δύσκολα, αλλά όμως που βγάζουν στο ξέφωτο. Και συγγνώμη, κοιτώντας την κάμερα, θέλω να δώσετε μία συμβουλή, να πείτε κάτι στις γυναίκες οι οποίες φοβούνται να πάνε να κάνουν έστω και μία εξέταση. Από τη στιγμή που αγαπάς τον εαυτό σου, αγαπάς την ύπαρξή σου, αγαπάς τη ζωή, φρόντισε το κορμί σου, φρόντισε την ψυχή σου, φρόντισε τα συναισθήματά σου. Κάνε τη μαστογραφία σου, κάνε τον έλεγχο του μαστού σου, κάνε τον έλεγχο του κορμιού σου. Μίλα με την ψυχή σου, εξελίξου.